Είναι πολύ απειλή για την Κατερίνα. Είναι απειλή για τους θεατές σου. Δεν μπορεί, ας πούμε, να γίνονται αυτά. Είσαι και μια κούκλα, είσαι μια υπέροχη μαμά, είσαι ένας υπέροχος τύπος. Το κάνουμε ουσιαστικά, Λεάνα, για να αισθανθεί η Όλγα Λαφαζάνη άσχημα. Μια μπασκέτα, φέρετε, βρε παιδιά, κάτω. Έλα, παιδιά! Εντάξει. Εδώ, μαμά, κούκλα, μαμά υπέροχη. Έλα, δίπλα, εκεί, δίπλα. Μέσα σε λάτε, τέσσερα λάτε, χρόνια τρία παιδιά μας υποπάνωσε, δηλαδή πραγματικά όχι παιδιά συγχαρητήρια. Σωστός. Ωραίος. Εντάξει, δεν είναι πολύ ωραία παρέα τώρα αυτή. Παιδιά, γεια σας. Όχι. Όλγα, έλα ρε Νίκο, μπες ρε Νίκο, μπες. Και μπαίνει και ο Νίκος, λέει. Σαν ιδέα. Με βάλατε και στην απομόναση. Δεν μπορείς αυτό, να δες το. Καλησπέρα. Έχουμε κάνει οικογενειακή υπόθεση. Κανονικά. Λεάνα, για πες μας, είναι δύσκολο στο βάψιμο και το ρωτάμε τέτοια. Ναι. Πώς το κόβει το αυτό, πώς βάζει το make-up. Και το ρωτάμε γιατί και το ρωτάμε για το προηγούμενο βίντεο. Κάνει καμία δουλειά, το θερμοσύμφωνο, το κουμπαλάκι και την βομβαρδίζουμε με διάφορες τέτοιες ερωτήσεις. Κάνει δουλειά στο σπίτι πάνω. Πού να προλάβει κανένα. Κάνει το μικρόφωνο. Είναι ο καλύτερος μάστορας. Αλήθεια. Ναι, είναι top. Είναι ο καλύτερος. Μου τα κάνει όλα. Αυτό που ενδεχομένως δεν ξέρετε είναι ότι. Μπράβο, τέλειο. Εδώ και η Όλγα Λαφ. Κρατάει το φανάρι. Αυτό που ενδεχομένως δεν ξέρετε λοιπόν για τον Πάνο είναι ότι μαγειρεύει και πάρα πολύ καλά. Καλύτερα από σένα. Δούλευε. Λέω, μπορεί και καλύτερα από σένα. Μου την έχει πει σήμερα στον αέρα, φίλε, 4 φορές. Τις μετράει. Μάστορας έχει πει ποτέ. Στον αέρα, μάστορα. Όχι. Είναι μεγάλη λέξη μάστορα. Είναι μάστορας. Γιατί να είσαι μάστορας δεν είναι μόνο να πιάνουν τα χέρια σου βίδες, πιάνουν και άλλα τα χέρια σου. Είναι αγάπη μου, όλα τα κάνω. Θα μιλήσω με τη δίκηση του Εψιλον, θέλω πια μια δική μου εκπομπή. Εντάξει. Πες μας πώς είναι γρήγορα για να τον ακούσουμε και να τραγουδάει ως μπαμπάς. Πώς είστε με τρία παιδιά, τα βλέπει καθόλου, τι κάνει. Εντάξει, τα βλέπει μια χαρά. Βρίσκει ώρες, ξυπνάει, τα επικοινωνεί μια χαρά. Με τις μικρές είναι πάρα πολύ καλός. Οι μικρές είναι κολλημένες πάνω του, πιο πολύ τα κορίτσια. Είναι άνθρωπος, φίλε. Ο μπέμπης είναι πάνω μου. Στη μαμά. Αλλά είναι πολύ καλός. Πολύ καλός. Και... μια χαρά, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Τι έχει αλλάξει. Ενώ έχει αλλάξει γενικά σαν παπά. Έχει αλλάξει. Τι είδε, έχω μεγάλωση. Λένε ότι οι μπαμπάδες που έχουν δύο κόρες, βέβαια το έχουν πει όσοι μπαμπάδες έχουν δύο κόρες, να το πούμε αυτό, λένε έχει εξασφαλισμένη θέση στον παράδεισο. Γιατί έχει δύο κόρες. Κοίταξε, αν υποθέσουμε ότι θα είμαι φρόνιμος σαν μεγαλώσω τα κορίτσια και θα πάνε 18 και πρέπει γιατί να. Γιατί είναι ένα θέμα αυτό, να το μείνει. Κάνω κανένα. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Υπάρχει μια. Κάνα τύχημα με κάποιον, ένα επίδοξο εραστή. Έχεις δίκιο. Από παράδεισο λοιπόν. Επίδοξο. Επίδοξο εραστή. Λοιπόν, παιδιά, για να ακούσουμε τον Πάνο πρέπει πρώτα να κάνουμε τις κληρώσεις μας. Θέλω να είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι.